Αυτό το βίντεο θα αρέσει σε όσοι εκτιμούν την ειλικρίνεια. τι κάνω παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώ ήρθατε να... σε ένα ακόμα το επεισόδιο του EP, την εκπομπή που μοιράζω μαζί σα νέα και ειδήσει που άρεσαν σε μένα αυτή τη βδομάδα. Οπότε φύγαμε με αυτό το επεισόδιο και εδώ πέρα πρέπει να σα πω, παιδιά, ότι αυτό το επεισόδιο θα είναι το μόνο μέχρι τώρα το οποίο δεν θα έχει editing πολύ, θα έχει ελάχιστο editing σε αυτό το επεισόδιο. Αυτό τώρα το κάνω γιατί. Γιατί τώρα που φιλμάρω αυτό το βίντεο είναι λίγες ώρες πριν το δείτε και δεν έχω την καλύτερη internet connection. Οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι θα σας δώσω τον δικό μου ομό εαυτό και τις απόψεις μου για τα θέματα που θα στήσουμε σήμερα χωρίς editing. Λοιπόν, θέλω να σας πω πρώτα απ' όλα πριν ξεκινήσουμε ότι Ελπίζω παιδιά να σα αρέσουν τα τραπέζια τα οικογενειακά γιατί έρχονται παιδιά, θα έρθουν μαζεμένα τα οικογενειακά τα τραπέζια. Ε, είναι πάρα πολύ καλή εποχή. Ε? ναι, και ούτε με να μ' αρέσουν τα οικογενειακά τραπέζια, μην φοβάστε, δεν είστε μόνοι σα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε μα αρέσουν τα οικογενειακά τραπέζια και πώ. Θέλω να πείτε τρόπου που τα αντιμετωπίζετε. Γιατί εγώ πάντα βαριέμαι. Τέλο πάντων. Λοιπόν, παιδιά, με λίγα λόγια θέλω να σα πω. Λοιπόν, θα χάσουμε, θα αράξουμε τώρα μαζί και λίγο. Θέλω να σα πω, παιδιά, ότι αυτή τη βδομάδα έχει γίνει τη τρελή παιδιά, με μένα τουλάχιστον backstage παιδιά. Γίνεται τη τρελή. Από τον νέο χρόνο θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα που θα σα αρέσουν. Ε. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα με το πρώτο άρθρο γιατί. Δεν με βλέπω να ξεκινάω από τώρα, θα μιλάω εδώ πέρα να με Επίσης θέλω να πω ότι σε αυτό το επεισόδιο, παιδιά, ε, έχω πάρα πολύ λίγα θέματα, αλλά, είναι πάρα πολύ καλά, έχω να μιλήσω και έχω απόψεις, στις οποίες μπορείτε να πείτε, ότι είναι inside απόψεις να το πω έτσι γιατί τουλάχιστον για ένα θέμα <χι> ε, πιστεύω ότι έχω πάρα πολύ insider άποψη λοιπόν πάμε τώρα για το πρώτο θέμα παιδιά το οποίο έχει να κάνει με την ελληνική αστυνομία Ου, όλοι είμαστε εξάντια, το σκεφτόμαστε την ελληνική αστυνομία ε, τα κυλεπούρια της ελληνικής αστυνομίας anyway λοιπόν παιδιά για όσο το έχετε δει έκαναν τα τα παιδιά από την ελληνική αστυνομία είναι τόσο ρε παιδάκι μου μέσα στα πράγματα, μέσα στα internet trends και αποφάσισα να κάνω το mannequin challenge, ξέρετε τι είναι το mannequin challenge τέλο πάντων και το έκανα λάθο, παιδιά, έχω κάτσει, έχω γράψει εδώ πέρα όλο αυτό το, χαρ... το, το, χαρτί είναι με τα λάθη που έχω δει σε αυτό το βίντεο Λοιπόν, το mannequin challenge για όσους δεν ξέρετε θα σας αφήσω ξέρω, link από κάτω με ένα proper, με ένα κανονικό mannequin challenge για να δείτε πως είναι γιατί είναι πολύ συγκεκριμένα βίντεο. Είναι αυτά τα βίντεο τα οποία ε, πρέπει να μείνει κάπω. και σε βγάζει το βίντεο. Το ξέρετε πολύ τι είναι αυτό. Λοιπόν, έκανε η ελληνική αστυνομία και το έκανε όλο λάθο, παιδιά. Ούτε αυτό δεν μπορεί να κάνει σωστά η ελληνική αστυνομία. Έχω πολλά θέματα με την ελληνική αστυνομία, όπω και πολλοί από εμά πιστεύω. Λοιπόν, πρώτο λάθο που βρήκα είναι ότι είναι λάθο τραγούδι. Το Mannequin challenge, ελληνική αστυνομία, σε περίπτωση που δεν το ξέρει και δεν το ξέρει. Ή μπορεί να το ξέρει και να το κάνει για το copyright, να μην πάρει copyright, γιατί θε να πάρει λεφτά. Δεν νομίζω. <laughs> Απλά δεν ξέρει τι γίνεται λοιπόν. Είναι που λε το Black Beatles. Εντάξει, είναι αυτό το τραγούδι. Α, είπαμε δεν θα βάλω editing, ε. Τέλο πάντων, θα το έχω από κάτω τέλο πάντων. Έχει βάλει λάθο τραγούδι. Εντάξει, εσύ έβαλε ένα generic τραγούδι από το YouTube. Όχι, είναι το Black Beatles. Αυτό πρέπει να βάλει. Εντάξει. Οκ. Okay. Δεύτερο λάθο, είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Τώρα ξεκινάνε fails γενικά. Δεν θα τα πω λάθο, θα τα πω fails. Το πρώτο fail είναι ένας, δείχνει το βίντεο ένα μπάτσο σε ένα μπατσικό ποδήλατο. Και by the way, ναι, παιδιά, θα ονομάζω του αστυνομικού μπάτσου. Είπαμε, έχω πρόβλημα με την ελληνική αστυνομία. Δεν θέλω να μου πείτε, δεν είναι μπάτσο, ζύζι, λέγεται αστυνόμο. Όχι, σε αυτό το βίντεο του λέμε μπάτσου. <coughs> λοιπόν, προχωράω. Δείχνει ένα μπάτσο που λέτε σε ένα μπατσικό ποδήλατο, σε ένα ποδήλατο που έλεγε πολύ σπάνω γιατί την πράγματα το οποίο εγώ δεν τα έχω δει ποτέ σε ζύμου πάντω. Έχει, έχει δει κανένα από εσά μπάτσο σε μπατσικό ποδήλατο, εγώ όχι. Ναι, ε, ο οποίο βοηθάει έναν τουρίστα, ξέρω εγώ, επειδή έχει πέρα ένα χάρτη. Τι είναι αυτό, μα δείχνει ότι, είστε, ότι είσαι καλό και ότι είσαι. Πώ το λένε, νοιάζεσαι για το environment, όχι φιλαράκι. Συμπάτωσες. Λοιπόν. <χετοίς> στο μεταξύ, παιδιά, ε, εννοείται κάνουμε πλάκα γενικότερα, θέλουμε να θίγουμε τα θέματα, αλλά, εντάξει, το κάνουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο εδώ πέρα στο Easy Purple κανάλι. Τρίτο που λέτε, παιδιά, είναι, ε, δείχνει μία τροχονόμο η οποία βοηθάει μία αγριά να περάσει τον δρόμο. Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου κάποιον τροχονόμο να βοηθάει οποιονδήποτε ηλικιωμένο να περάσει τον δρόμο. Έχετε δίαισεις? Προπαγάνδα. Αυτό το βίντεο είναι προπαγάνδα, παιδιά. Τέλος πάντων, επόμενο που έχω γράψει εδώ πέρα είναι ότι ε, σε αυτό το βίντεο το Mannequin Thalini το ξέρετε που πρέπει να είναι όλα φριζαλισμένα και καλά καταστάσεις που είναι στον πάγο, ας πούμε. Και το θέμα είναι ότι είχαν εκεί πάει τα μπατσικά, ας πούμε, είτε αυτοκίνητα είτε τι ε, μοτοσυκλέτε και οι φάροι πηγαίνανε κανονικά, α πούμε. Δηλαδή δεν μπορούσαν να ε, α, απενεργοποιήσουν του φάρου να κάνουν το γαμμένο το βίντεο. Έπρεπε να τα έχουν έτσι. Δεν το σκεφτήκανε. Να μου πει, δεν τα σκέφτονται άλλα κι άλλα. Τέλο πάντων, είπαμε, έχουμε θέματα με του μπάρτσου. Εγώ τουλάχιστον. Λοιπόν, παιδιά, και το άλλο που έχω εδώ πέρα, κοιτάξτε τώρα τη φάση, παιδιά. Το οποίο, την οποία φάση θα μπορούσα να την μεγιστοποιήσω, αλλά δεν, θα το κάνω. Θα αφήσω εσά να πιστεύετε ότι θέλετε να πιστεύετε. Λοιπόν, δείχνει εκεί πέρα που λέτε έναν κλέφτη, ο οποίο κλέφτη μα δείχνει τη τσάντα του που έχει κάτι στολίδια μέσα, ρε παιδάκι μου. Είναι κλέφτη στολιδιών, χρυσογεννιάτικων στολιδιών. και τον έχουν προσπαθούν να τον ακινο... ακινητοποιήσουν, να το πω έτσι, δύο μπάτσι. και ο ένα έχει κάνει την κίνηση να πιάσει το πιστόλι του ναι, ο Μπάτσο πάει να πιάσει το πιστόλι του για να σταματήσει έναν κλέφτη χριστουγεννιάτικων στολιδιών. Είναι τόσο σοβαρό αυτό, α πούμε, που έχει μια τσάντα γεμάτη με χριστουγεννιάτικα στολίδια και κρατάει κιόλα και μια μπάλα, μια χριστουγεννιάτικη μπάλα, που πρέπει να πάρει το όπλο σου, α πούμε. Και αυτό τι είναι, αυτό είναι πλάκα. Δεν είναι πλάκα. Θα μπορούσα να μιλήσω 10 λεπτά τουλάχιστον για αυτό το θέμα. Δεν θα κάτσω να το κάνω. Να μου πείτε τη γνώμη σας, παιδιά. Να πάτε να δείτε το βίντεο, θα το έχω από κάτω στην περιγραφή προφανώ. Οτιδήποτε μιλάω, θα είναι κάτω στην περιγραφή. Να μου πείτε πραγματικά τη γνώμη σα, γιατί μέσα από αυτό το πράγμα τώρα θέλουν να καταλάβουν ότι αυτό είναι... αυτό είναι μια πλάκα, αλλά δεν είναι πλάκα. Τέλο πάντων, anyway, ναι. Και έχω γράψει και μερικέ σημειώσει εδώ πέρα. Τι έχω γράψει, έχω γράψει πόσα λάθη σε ένα βίντεο, Όντω, πόσα λάθη σε ένα βίντεο μπορεί να κάνει ελληνική αστυνομία πόσα λάθη γενικότερα μπορεί να κάνει. Τέλο πάντων, άλλο που έχω γράψει είναι ότι ούτε αυτό δεν μπορεί να κάνετε σωστά. Τώρα αυτά σημειώσει που είναι αυτέ, έτσι όπω το έβλεπα, αυτά μου ήρθανε. Και το άλλο είναι go back to work. Εντάξει. Ωραία. <laughs> λοιπόν, παιδιά, α, θέλω πραγματικά να μου πείτε τη γνώμη για αυτό το θέμα. Προχωράμε στο επόμενο θέμα, για το οποίο θα χρειαστώ λίγο το κινητό μου εδώ πέρα, γιατί είναι λίγο too much information. Λοιπόν, πρόκειται για την τρομοκρατική οργάνωση, όπως θέλετε να το πείτε, αντιεξουσιαστική, αυτό το πράγμα. Λέγεται πράσινη νέμεσης και που λέτε κάνανε μία ενέργεια. Την οποία από ό,τι καταλαβαίνω την ονομάζουν πράξη δεύτερη, τι κάνανε, Πήγανε και πήραν ολόκληρε παρτίδε ε, τη. Ε, Περίμενε, τα έχω εδώ πέρα τη Coca-Cola, τη Nestlé, τη Unilever και Delta. Η Unilever έχει τύπου Μαρό, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πήγε και μόλυνε, τέλο πάντων, πήρε, τα, πήρε μερικά από, από τα προϊόντα. Τα λένε α, αναλυτικά τα προϊόντα, τώρα δεν θα κάνω τα από όλα και βάλανε μέσα χλωρίνη και. Ιδροχλωρικό οξύ. Ή μάλλον. ή το ένα ή το άλλο. τέλο πάντων. Ε, και αυτό για όσου δεν ξέρετε προφανώ σε σκοτώνει κάτι τέτοιο. Και αυτό το πράγμα δεν έχουμε ιδέα για ποιο λόγο το κάνανε. Γιατί, γιατί δεν εξηγούν παιδιά. Κοιτάξτε τώρα τη φάση. Όταν εγώ είδα αυτήν την. Ε, αυτό το νέο τέλο πάντων. αυτήν την είδηση είπα. Οκ. Okay, ίσω έχουν ένα point. Ε, ποιο είναι αυτό το point. Και σαν καινούριο εγώ στο θέμα, ευελπιστούσα ότι ρε παιδάκι μου στην ανακοίνωσή του, προκήρυξη, πώ το καλό λέγεται αυτό το πράγμα, θα μα πούνε ρε παιδάκι μου, άγια για, αυτόν αυτόν αυτό και αυτό, αυτό το λόγο. Αυτέ οι εταιρείε είναι πολύ κακέ και θέλουν να του κάνουμε κακό. Αλλά το μόνο που λένε, θα το βρω μισό λεπτό, είναι πω. Το βρήκα. Λέει, Επιχειρησιακή στοχοθεσία τη συγκεκριμένη δράση είναι το σαμποτάζ των παραπάνω εταιριών μέσω τη πλήρου απόσυρση των προϊόντων του για τι δύο αυτέ εβδομάδε. Θέλω να βγάλω το σπάνιο προϊόντων για δύο εβδομάδε αυτέ εταιρίες. εταιρείε. Για ποιο λόγο τώρα, λέει, καθιστώντα σαφέ πω δεν αποσκοπούμε να προκαλέσουμε οποιαδήποτε ζημιά σε καταναλωτέ. Yeah, ok, θα το πούμε αυτό, θα το συζητήσουμε αυτό. Anyway, λοιπόν, λέει, χτυπώντα, αυτό είναι το θέμα το τώρα, χτυπώντα τον μαρκετίστικο χτυπώντα το μαρκετίστικο προφίλ των συγκεκριμένων μεγαλωτεριών επιδιώκουμε να τους προκαλέσουμε οικονομικό πλήγμα καθώς αν θέλουν να είναι ασφαλείς οι πελάτες τους θα πρέπει να αποσύρουν όλες τις παρτίδες των προϊόντων που, είναι, ή μάλλον που θα είναι για όλο το διάστημα κατά το οποίο θα διαρκέσει η δράση. Right. Τι στο διάλο. Τι, τι σημαίνει αυτό. Δεν εξήγησε τίποτα. Φιλαράκι, εσύ που έχει πάει στην οργάνωση και τώρα σε από τη μαλακία, δεν έχει εξηγάσει τίποτα. Εγώ δεν είμαι σχετικό με αυτό το πράγμα, εντάξει. Και οποιοδήποτε άλλο το διαβάζει. Δεν μα εξηγεί. Έκανε αυτή την μαλακία, μπορεί τώρα οι άνθρωποι να πεθάνουν, ε. Σε περίπτωση που έκανε τώρα κάποιο λάθο η Coca-Cola, α πούμε, και δεν απέσυρε τόσο γερμανό το μπουκάλι, μπορεί να μείνει κάποιο μπουκάλι. Εντάξει, γιατί τώρα πήγε, πρέπει να πούμε, και η Coca-Cola και όλε αυτέ τι εταιρείε πήγαν και τα αποσύρανε αυτά που λένε, αλλά μπορεί να είναι κάποιο λάθο, ρε φίλε. Μπορεί κάποιο να πιει μια κοκακόλα δηλητηριασμένη και να πεθάνει. Πού το ξέρει τώρα εσύ. Και η φάση είναι ότι, οκ, okay, το κάνει αυτό, πιστεύει ότι είναι καλό και το κάνει και πάει λέγοντα και προδοποιεί και, οκ, okay, συμφωνώ. Το θέμα είναι ότι, θα σ... ότι δεν μπορώ να συμφωνέσω στη... στην ουσία με αυτό το πράγμα γιατί δεν εξηγεί τίποτα. Λε, τι σημαίνει αυτό, ρε φίλε, τι σημαίνει το, ε, 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 τι σημαίνει ότι θέλεις να χτυπήσεις το μαρκετίστικο προφίλ των συγκεκριμένων μεγάλων εταιριών. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι, τι, τι πρέπει να καταλάβω αυτό το πράγμα. Τι, ότι είναι μαρκετίστικο, ότι έχουν λεφτά και χωρούν πολλά λεφτά τόσο σε καμπάνιες για να διαφημίσουν το προϊόντα τους. Και αυτό είναι κακό. Δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, και το θέμα είναι ότι κάνεις αυτό το πράγμα, κάνεις, το, κάνεις κάτι τόσο δραστικό που από τη μία καλό είναι σαν ιδέα να κάνεις κάτι δραστικό για κάτι που πιστεύεις και πάει λέγοντας. Τι είναι αυτό όμως που πιστεύεις. Τι έγινε. Εξήγησέ μου. Δεν μπορείς να αφιερώσεις ξέρω εγώ, δύο παραγράφους ξέρω εγώ, στην, ε, στο αυτό, στην προκήρυξη του αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να αφιερώσεις δύο παραγράφους να μας εξηγήσεις το διάλειμμα αυτό. Τώρα <ΣΣΣΣ> σπάμε. Αυτό, αυτή είναι η δικιά μου η... Άποψη να το πω έτσι, γιατί δεν έχω άποψη, γιατί Απ' τη μία είμαι εγώ για τις δράσεις, ναι, θέλω τέτοιε δράσεις, αλλά να ξέρουμε γιατί το κάνουμε. Απλά ήθελες να χάσουμε λεφτά από τις εταιρείες, για ποιο λόγο όμως, για ποιο λόγο, για ποιο λόγο, γιατί ζηλεύεις, τι φάση. Θέλω, θέλω να μου πείτε, άμα ξέρετε κάτι, κάτι παραπάνω, γιατί δεν βρήκα καμιά απάντηση. Θα έκατσα αυτή την προκήρυξη που είχα βγάλει στο Indymedia, έκατσα, διάβασα όλο το Indymedia, δεν βρήκα κάτι θέλω να μου πείτε τη γνώμη για αυτό το θεματάκι, γιατί είναι πάρα πολύ. είναι πολύ ενδιαφέρον το θεματάκι. Λοιπόν, τέλο πάντων, λοιπόν. Θα πάμε τώρα στο κύριο θέμα, εκεί πέρα που θέλω να εστιάσω αυτό το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να μην έχετε φύγει μέχρι τώρα, γιατί δεν έχω κάνει καν καθόλου editing. Αλλά για όσου μείνατε, θα δείτε λίγο. αυτό που σχολιάζουν τα πεντάχρονα στο YouTube, YouTube drama. Λοιπόν, θέλω να παιδιά να μιλήσουμε για την... Πώς λέγεται, Ράνα, πώς λέγεται καινούριο, Κατερίνα λέγεται. Ναι. Ωραία. Θέλω παιδιά να μιλήσουμε για την Κατερίνα καινούριου και το YouTube της κανάλι. Ξεκίνησε παιδιά η Κατερίνα καινούριο, ένα YouTube κανάλι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, μπορώ να πω. Μόνο που έχει μερικά λαθάκια. Έχω πολλά να πω από ό,τι καταλαβαίνετε. Λοιπόν. Ανακοίνωση. Εσεί, ε, TV περσόνε τη ελληνική τηλεόραση, οι οποίοι βλέπετε, ρε παιδάκι μου, ότι υπάρχει λίγο μέλλον, πολύ μέλλον, στο YouTube και σε οποιοδήποτε ε, μορφή βίντεο στο Ιντερνετ, σα παρακαλώ, ο αν θα κάνετε την απόπειρά σα να μπείτε σε αυτό το χώρο, μην εκμεταλλεύεστε την φήμη σα και την δύναμή σα σε ω TV περσόνε. Θα μου πει τώρα για ποιο λόγο το λε αυτό, Ρέιζι. Πήγε η καινούριο, Κατερίνα καινούριο, έκανε YouTube κανάλι. Ε, τώρα έφτασε πόσο, 10.000 μέσα σε μια εβδομάδα, 10.000 συνδρομητέ, πολλά views. Και έχει ανεβάσει δύο βιντεάκια τα οποία είναι και τα δύο με giveaways μέσα. Τα δύο της πρώτα βίντεο έχουν giveaways. Με λίγα λόγια, κάθε βίντεο που έχει κάνει υπάρχει και ένα giveaway μέσα. Αυτή τη δύναμη έχει η παιδιά η Κατερίνα καινούργια και οποιοδήποτε, οποιαδήποτε TV persona που έχει πόσες εταιρείε από πίσω της. Και επίσης, το πρώτο βίντεο που ανέβασε, έχει μέσα πέντε διαφημίσει. Πέντε διαφημίσει. Μήπω πιστεύετε ότι έχει ανάγκη καινούριου τα χρήματα να το κάνει αυτό το πράγμα. Ε, μήπως Μήπω είναι λίγο προφανέ για ποιο λόγο έχει κάνει το YouTube κανάλι. Γιατί έχει ήδη την εκπομπή. Τι έχει, δεν είμαι σίγουρο τώρα. Έχει εκπομπή. Τέλο κα... πάντων. Στην τηλεόραση τέλο πάντων είναι. Δεν χρειάζεται παραπάνω exposure για να είναι στο YouTube. Εντάξει, οπότε την έχει ήδη την πλατφόρμα, ε, είναι ήδη στην τηλεόραση, έχει ήδη μια πλατφόρμα για να λέει τα πράγματά τη να δείχνει τη μόδα της, τι στο καλό κάνει. Δεν το χρειάζεται το YouTube, είναι πολύ εμφανέ ο λόγος για τον οποίο ήρθε και στο YouTube. Δεν μπορείς, κυρία καινούριο, από τη στιγμή που είσαι καινούριο και δεν είσαι η... δεν ξέρω, εγώ... εγώ να βάζεις το πρώτο σου βίντεο στο YouTube πέντε διαφημίσεις και, να, και το κάθε βίντεο που κάνεις να έχει μέσα και ένα giveaway για προφανείς λόγους. Όχι, 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 όχι. Δεν θα το έχουμε σε αυτό. Και... Δυστυχώ, βλέπω πάρα πολύ support σε, αυτές τις, σε αυτή τη συμπεριφορά να το πω έτσι και δεν μ' αρέσει καθόλου, είμαι κάθετο σε αυτό το πράγμα Ένα θα σου πω, δες το κανάλι της Σινατσάκη και μάθε πώς πραγματικά μπορεί σαν TV persona να κάνεις αυτό το crossover στο YouTube σωστά. Εντάξει. Μη μας χώνεις τη μούρη μας τα giveaway σου. Καταλαβαίνουμε ότι έχεις πάρα πολλές εταιρείες από πίσω σου οι οποίες θα μπορούν να στηρίζουν. Έλεος. Άρχισε το YouTube, κάνε βίντεο κανονικά αυτά που θες να κάνεις, μην χώνει giveaways, μην το γεμίζει, διαφημίζει το κάθε βίντεο σου από που δεν το χρειάζεσαι. Ένα άνθρωπο σαν εμένα, εγώ είμαι YouTuber, αυτή είναι η δουλειά μου. Θα βάλω διαφημίσει στα, βίντεο μου γιατί από αυτό ζω. Εσύ δεν ζει από αυτό. Εντάξει. Ωραία. Τώρα πήγαινε σε παρακαλώ στο κανάλι τη Νατζάκη και πήγαινε και δε ακριβώ πώ γίνεται. Εντάξει. Δεν ήρθε η Νατζάκη στο YouTube για να μα πει: Hey, μαλάκε, TV Persona εδώ. Έχω εταιρείε. Χεχε, hey, hey. κοιτάξτε, κάθε βίντεο giveaway. Yay! Όχι. Το κάνω όπω πρέπει. Κάνω ωραία βιντεάκια. YouTube βιντεάκια. Ωραία. Χωρί να έχει στο νου το κέρδο, να κάνει giveaways, να έχει τεράστια νούμερα επειδή κάνει giveaways. Όχι. Έκλεισε η κάμερα, δεν πειράζει. Λοιπόν, παιδιά, λοιπόν, αυτό το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και ελπίζω να το απολαύσετε. Γιατί, κοιτάξτε παιδιά τώρα τι παίζει. Α, αυτό το βίντεο, παιδιά, ναι, μεν το έκανα χωρί έντυπη ε, χάρη τη ευκολία του χρόνου. Γιατί έχει πάει, πάει πάρα πολύ αργά, δεν υπάρχει περίπτωση να προλάβω να το κάνω edit όπω τα προηγούμενε φορέ. Και θέλω να μου πείτε πραγματικά μα άρεσε αυτό το πράγμα. σω κάποτε το κάνω και live αυτή την εκπομπή. Να μου πείτε τη γνώμη σα, παρακαλώ πάρα πολύ. Άμα δεν σα άρεσε, πείτε το μου και αυτό. Δεν πειράζει τι να κάνω. Anyways, λοιπόν, bon, παιδιά, αυτό. Επίση να πω ότι δεν έχω κάτι με την Κατερίνα την καινούριο. Προφανώ. Δεν ξέρω αν καταλάβατε κάτι άλλο. Καμία σχέση παιδιά. Εγώ απλά ήθελα να μιλήσω για τον τρόπο με τον οποίο είτε αυτή είτε η ομάδα τη απο... αποφασίσαν να ανοίξουν αυτό το YouTube και να το λειτουργήσουν. Ναι. Ο τρόπο είναι άσχημο. Και όχι κάτι άλλο, προφανώς ναι, δεν έχω θέμα, προφανώς να έχει YouTube κανάλι κάτι τέτοιο, δεν θα Πώ εγώ τι θα κάνει η κοπέλα, α πούμε, ε, και είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία να συνδεθεί λίγο με το κοινό, λίγο καλύτερα, επειδή το YouTube προφανώ είναι πιο ελεύθερη φάση από τηλεόραση. Η τηλεόραση έχει άλλα restrictions ενώ στο YouTube μπορεί να κάνει ντου γουστάρι. Οπότε πάρα πολύ καλή αυτή η φάση, παιδιά. Ε, μακάρι και άλλοι να ξεκινήσουν οι YouTube κανάλια, αλλά με το εστό τρόπο. Αυτά, παιδιά, λοιπόν. Θέλω να μου πει τη γνώμη σα για τα θέματα που μιλήσαμε σήμερα. Αυτά, παιδιά, λοιπόν. Πώ έχω πάει αυτά, παιδιά, τέλο πάντων. Αυτά. πάλι αυτά. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, παιδιά, μέχρι την επόμενη φορά που είναι αύριο, να είστε όλοι καλά. φορά που το είπα, δεν πειράζει. Και μέχρι την επόμενη φορά που το είπα και η δεύτερη φορά, δεν πειράζει, τέλο πάντων. Πίστε μου, τέλο πάντων. Δεν βγάζω νόημα σε αυτό το βίντεο. Δεν πειράζει. Αυτά.